Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην προεκλογική μας επικαιρότητα και φιλοξενούμε εδώ απόψε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Φακυρίδη, να το δούμε, να τον καλησπερίσουμε. Γιατρέ, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Θα πρέπει να πούμε ότι τα διλήμματα των εκλογών, αυτών των εκλογών της 25ης του Γενάρη, είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα. Για να τα δούμε πώς εσείς τα προσεγγίζετε. Τι λέει το ΚΚΕ λοιπόν? Εξαρτάται, όπως το είπατε, από ποια σκοπιά τα προσεγγίζεις. Εμείς τα προσεγγίζουμε από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών. Και επομένως το δίλημα για μας, για το κόμμα, και έτσι το βάζουμε και στον κόσμο, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να σκεφτεί, είναι το εξής. Θα έχει μετά τις εκλογές ένα κόμμα ισχυρό σύμμαχο στους αγώνες του, που θα κληθεί να αναπτύξει, όχι γιατί θα του πει το ΚΚΕ να αγωνιστεί, αλλά γιατί τα προβλήματα θα υπάρχουν και μετά τις εκλογές. Αυτά που έχει ζήσει μέχρι τώρα, ανεργία, εξαθλίωση, φτώχεια, φόροι, μειώσεις μισθών, μειώσεις εισοδημάτων, κλείσιμο μαγαζιών, περίθαλψη χειρότερη, παιδεία χειρότερη. Αυτά όλα θα υπάρχουν. Το χρέος θα υπάρχει. Τα μνημόνια θα υπάρχουν με άλλο όνομα. Οι παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχουν. Τα μονοπόλια, οι πολυεθνικές, όλα αυτά θα υπάρχουν και μετά τις εκλογές. Γιατί κανένα από τα κόμματα πλην του ΚΚΕ που διεκδικούν την ψήφο του λαού δεν έχει πρόγραμμα και στόχους να ανατρέψει την εξουσία του κεφαλαίου που λέμε, των πολιτικών κτλ. Άρα, επομένως, το δίλημα για το λαό είναι αυτό. Θα έχει ένα τέτοιο κόμμα να στηρίξει τους αγώνες του, να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του λαϊκού κινήματος που το έχουν διαλύσει οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν θα έχει. Γιατί ένα παράδειγμα, το 12 με τη μείωση του εκλογικού ποσοστού του ΚΚΕ, που πήγε στο 4,5, είδαμε πραγματικά μια ύφεση στο λαϊκό κίνημα, αισθητή, που το 27% του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέβαλε στην ανασύνταξη. Μάλλον θα έλεγα έπαιξε αρνητικό ρόλο. Κύριε Φακυρίδη, χτες από εδώ, από την Κομωτινή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν για να γίνουν τα θαύματα. Και ίσως θα χρειαζόταν ένα ρόπαλο τελικά. Αυτό θα ευελπιστούσε ο ελληνικός λαός, ναι, να κρατηθεί, ούτως ώστε και να αφαιρεθούν αυτές οι πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα μας σε αδιέξοδο. Εσείς τι θα λέγατε γενικότερα για τις πολιτικές που πραγματικά πρέπει να εφαρμοστούν ώστε η χώρα μας να επανέρθει στους προηγούμενους ρυθμούς του πριν το 2009 αφενός? Καταρχάς, το ρόπαλο είναι το λαϊκό κίνημα. Μπορεί να χρειαστεί να το επαναλαμβάνω αυτό και το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, το πιστεύουμε. Είναι η βάση κάθε συζήτησης για οποιαδήποτε ανάπτυξη προς όφελος του λαού, για οποιαδήποτε πορεία της χώρας προς όφελος του λαού. Εμάς, ο στόχος μας είναι πολύ σαφής και πιστεύουμε ότι είναι και ο πιο ρεαλιστικός. Μονομερής διαγραφή του χρέους. Mm-hmm. Δεν το οφείλουν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι δικό τους. Δεν είναι του λαού δηλαδή. Είναι των αλλωνών, είναι των μονοπωλίων, των πολυεθνικών και όλων αυτών που πραγματικά κερδοσκοπούσαν και κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, μαζί με αυτό, λαϊκή εξουσία και κοινωνικοποίηση του πλούτου που παράγει ο λαός, δηλαδή τις πολυεθνικές, τα μονοπόλια, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τρία, εργατικός έλεγχος. Αυτός είναι ο στόχος μας, το πρόγραμμά μας. Ο στόχος μας. Αυτό, για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις και πρώτα απ' όλα είναι η ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος. Το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε, ας μας πούν ότι είμαστε κουραστικοί. Η ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος περνάει μέσα από την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν βλέπει στο λαϊκό κίνημα το ρόπαλο, το μοχλό εκείνων που θα οδηγήσει σε φιλολαϊκές λύσεις. Και πάλι θα επαναλάβω, αν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ακόμα
που δοκιμάστηκαν και είδαμε πώς λειτουργήσαν σε σχέση με το λαϊκό κίνημα, ας πούμε, το διέλυσαν. Και αναφερόμαστε δηλαδή, αν αναφερόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο, είναι γιατί έρχεται με στόχους κυβερνητικούς, έρχεται με συνθήματα αλλαγής, όπως παλιότερα το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, αλλά σαν αντιπολίτευση του 27, με 27% σαν αξιωματική αντιπολίτευση, στο ζήτημα αυτό της ανασύνταξης και της ενεργοποίησης του λαϊκού κινήματος πήρε μηδέν, διότι πήγε με αυτούς και συνεχίζει να είναι με αυτούς οι οποίοι διέλυσαν το συνδικαλιστικό, το λαϊκό κίνημα. Τώρα, αυτό προφανώς σας δίνει και το συγκεκριμένο, σας έβωσε το συγκεκριμένο ποσοστό του 6,3 περίπου της 100 στις ευρωεκλογές και ένα σταθερό ποσοστό που κυμαίνεται πάνω από 5% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στην πλειάδα των δημοσκοπήσεων που ήταν το φόρος της δημοσιότητας. Αυτό αποδεικνύει και τη σταθερότητα του εκλογικού σώματος και των ψηφοφόρων απέναντι στις θέσεις αλλά και στις προτάσεις του ΚΚΕ. Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση που κάνουμε. Ποιο είναι το ερώτημα όμως, κύριε Πακίδη? Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα ο κόσμος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Φανταστείτε τώρα έναν άνεργο 1, 2, 3 χρόνια ή και λιγότερο ακόμα, ας πούμε. Φανταστείτε μια σειρά εργαζόμενους που μειώθηκαν οι μισθοί τους. Λένε κάποια στατιστικά στοιχεία, παράδειγμα, χάθηκαν 4-5 μισθοί, για παράδειγμα, όλα αυτά τα χρόνια, ίσως και περισσότερο. Λοιπόν, σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και είναι το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, όλοι θέλουν μια λύση εδώ και τώρα. Λύση εδώ και τώρα, φιλολαϊκή, με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι και όλες εκείνες τις δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο, δεν μπορεί να υπάρξει. Όλοι συζητάνε για διαπραγμάτευση υπέρ του κεφαλαίου και όχι υπέρ του λαού. Άρα μου απαντάτε και στο ερώτημα το οποίο θέτει ή τουλάχιστον στην ανοιχτή πόρτα την οποία έχει προς το ΚΚΕ ο κύριος Τσίπρας. Ακριβώς. Αυτό το ερώτημα θα έπρεπε κανονικά να το υποβάλει προς τη Νέα Δημοκρατία. Διότι με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν και το Ποτάμι έχουν πολύ κοινές θέσεις. Δεν βλέπετε δηλαδή ένα κόμμα της αριστεράς σιγά σιγά να φλερτάρει με την κυβέρνηση της χώρας, να ανεβαίνει στην εξουσία? Δεν είναι πρώτη φορά που θα το πω και θα το πει και το κόμμα. Η έννοια αριστερό συνδέθηκε με αγώνες για ανατροπές και αλλαγές ριζοσπαστικές. Και αλλαγή, ριζοσπαστική ανατροπή είναι να πεις δεν συμφωνώ με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει εμπρός να σώσουμε το ευρώ, να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σώσουμε το κεφάλαιο. Και ταυτόχρονα ζητάει ψήφο ανοχής από το ΚΚΕ. Και σωστά του είπε ο γραμματέας μας, λίγη τσίπα χρειάζεται, κύριε Τσίπρα. Αλλά επί της ουσίας, και εκεί είναι το σημείο αιχμής σε ό,τι αφορά την ψυχολογία και τη συνείδηση του κόσμου που χτυπάει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάμεις με το φόβο ή τις αυταπάτες που καλλιεργούν. Ότι ο κόσμος θέλει μια λύση εδώ και τώρα, έστω και μικρή. Ακόμα, πολλοί σκέφτονται να ψηφίσουν με τη λογική, ας πούμε, να μην μας μειώσουν άλλο τους μισθούς, να μην μας μειώσουν άλλο τις συντάξεις. Δηλαδή σκέφτονται με τη λογική του μικρότερου κακού. Δηλαδή σκέφτονται με τη λογική, καλό είναι και το μπάλωμα, μας φτάνει μια μπουκιά ψωμί, δεν χρειαζόμαστε άλλο τίποτα. Εμείς λέμε τον κόσμο. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η σταθερότητα κατά κάποιο τρόπο στη συσπήρωση του κόμματος, ακόμα και μετά το 2012, που ήταν πολιτικά για το κόμμα μια δύσκολη περίοδος. Εμείς λέμε τον κόσμο να διεκδικήσει και να αγωνιστεί και έτσι να ψηφίσει, διεκδικώντας ολόκληρο το ρούχο, το φόρεμα, ολόκληρο το καρβέλι, αλλά και την εξουσία ταυτόχρονα και τον πλούτο που παράγεται σε αυτή τη χώρα. Άρα, κύριε Φακυρίδη, για να κλείσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο των ερωτημάτων, μου λέτε ότι για το ΚΚΕ, αντιλαμβάνουμε, θα ήταν όχι απλά δύσκολο, αλλά αδύνατη μία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον έτεινε αντίστοιχη χείρα αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν υπάρχει
όχι απλώς ούτε καν σαν σκέψη και δεν μπορεί να υπάρχει. Όσοι καλοπροαίρετα σκέφτονται ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία και ότι και καλοπροαίρετα ίσως να σκέφτονται ότι αυτό θα βοηθούσε το λαό, να τους το πούμε πεντακάθαρα. Αυτό που θα βοηθούσε μια τέτοια συνεργασία ήταν το μεγάλο κεφάλαιο και τα συμφέροντά του και καθόλου τα συμφέροντα τα λαϊκά. Ταυτόχρονα θα οδηγούσε στη διάλυση το ΚΚΕ που είναι σήμερα η μόνη δύναμη στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο που στέκεται σταθερά, έχει σταθερό αντίπαλο τα μονοπόλια, τις πολυεθνικές, την εξουσία τους, έτσι. Και αυτό ακριβώς είναι η παρακαταθήκη, η προοδευτική, η ριζοσπαστική για όλους τους εργαζόμενους, κυρίως για την εργατική τάξη. Και αυτή την παρακαταθήκη πρέπει να τη φυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού και όχι μόνο να τη φυλάξουν, αλλά να την ενισχύσουν. Γιατί χωρίς Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οι εργαζόμενοι θα είναι, να το πω έτσι, σαν να μην έχουν οικογένεια. Γιατί πολιτικά η εργατική τάξη, τον σύμμαχο που έχει και αυτόν που μπορεί να στηρίξει στην ιστορική της αποστολή να πάρει την εξουσία, γιατί είναι ιστορική η αποστολή εκτός από αναγκαία και ρεαλιστική, έχει μόνο το ΚΚΕ. Κανένα άλλο κόμμα, θα το επαναλάβω, δεν έχει στόχους πρόγραμμα ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου. Και με αυτή την έννοια ακόμα, πώς, με ποια λογική ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός, από πού και ως πού, αφού έχει απεμπολίσει όλα τα συνθήματα που ακόμα και τη δεκαετία του 60 είχε η τότε αριστερά. Έχει όμως ανθρώπους στην μήτρα του, στις συνιστώσεις του, που ξεκίνησαν από το ΚΚΕ, από την δεκαετία του 60, ίσως καταπατώντας για κάποιους ή για κάποιους άλλους, εξελίσσοντας ή εξυγχρονίζοντας αυτά τα συνθήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κλείνει φέτος 96 χρόνια και σε 4 χρόνια, όχι σε 2 χρόνια, συγγνώμη, θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια. Ήδη έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες, είναι γνωστό. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμοι από τις γραμμές του ΚΚΕ που σήμερα βρίσκονται σε διάφορους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά στο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται προσφάτως απομακρυνθέντες από το κόμμα. Τώρα μιλάω για την διάσπαση το 91-92. Λοιπόν, όταν ζεις σε μια καπιταλιστική κοινωνία, σε ένα αστικό καθεστώς όπως λέμε, είναι εύκολο αυτό να σε τραβήξει, γιατί ακριβώς οι δυσκολίες του να παλεύεις μέσα σε ένα καθεστώς τέτοιο, διεκδικώντας και αγωνιζόμενος για την ανατροπή του, πραγματικά είναι σοβαρές, μεγάλες και απαιτεί αρκετές θυσίες που πολλοί δεν τις αντέχουν. Γι' αυτό και κάνουν πίσω. Το κακό με αυτούς που κάνουν πίσω είναι ότι αυτό το πισωγύρισμά τους στη συνείδησή τους και στην πολιτική τους στάση το θεωρούν εξυγχρονισμό, το θεωρούν επαναστατικό βήμα, το θεωρούν κάτι πολύ σπουδαίο, κρύβοντας ακριβώς την ουσία που είναι ένα βήμα ή πολλά βήματα πίσω σε σχέση με αυτό που πρέσβευαν προηγούμενα. Αυτό το έχει κρίνει όχι μόνο η ιστορία της χώρας μας, αλλά και ιστορίες πολλών άλλων χωρών που έχουν ανάλογα παραδείγματα. Ακόμα και η ίδια η πρόσφατη πολιτική ζωή της χώρας έχει δείξει πώς πρόσωπα που φύγαν από το κόμμα, να πω, Ανδρουλάκης, ποια η προσφορά του στο κίνημα από τότε που έφυγε από το κόμμα. Μάλιστα. Πήρε κάποια αξιώματα προσωπικά, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω παραπέρα, αλλά ποια η προσφορά του στο κίνημα, σε τι συνέβαλε. Και το συγκεκριμένο δεν το προσωποποιώ ακριβώς, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Είναι σαφές. Έτσι. Να γιατί θέσω... είναι πρόσωπο που γνωρίζει ο κόσμος. Βέβαια και ευρύτερα γνωστό. Να πάμε τώρα να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με τα τοπικά διλήμματα, τα τοπικά ζητήματα της περιφερειακής ενότητας, στις οποίες εσείς ζητάτε την ψήφο για αυτές εδώ τις εκλογές. Τι θα είχατε εκεί να ιεραρχήσετε, κύριε Φακυρίδη? Εδώ πραγματικά στη βάση της λογικής μας ο πλούτος να περάσει στα χέρια του λαού, μπορούμε να πούμε έτσι επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα βάρος στην αγροτική και οικονομία και στην κτηνοτροφία,
γιατί ο νομός μας έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια μέσα από συνεταιρισμούς παραγωγικούς μπορεί να αναπτυχθεί και να αποδώσει σε όφελος του λαού, με την έννοια δηλαδή να καλύπτουν τις διατροφικές του ανάγκες, γιατί σήμερα δεν καλύπτονται. Φυσικά ένα τέτοιο σχέδιο προσκρούει στις εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όσοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να στηριχθεί το αγροτικό εισόδημα στα πλαίσια της λογικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούσαν όλες οι κυβερνήσεις και συναποφάσισαν στην πραγματικότητα, είναι, αν δεν το χαρακτηρίζεις απάτη, το χαρακτηρίζεις ουτοπία. Έτσι. Από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική θέση βοηθάει στην ανάπτυξη και στις συνεργασίες με τις γύρω χώρες, αυτό για να γίνει απαιτεί μια ανάλογη πολιτική φιλίας και συνεργασίας με τους λαούς των γύρω χωρών. Δεν μπορεί να είσαι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχεις σε εκστρατείες και σε σχέδια και σε πολέμους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, δεξιά και αριστερά, μέχρι και στη Σομαλία πήγαμε, και ταυτόχρονα να επιθυμείς καλές σχέσεις και, πώς το λένε, με τις γειτονικές χώρες, με τους λαούς των γειτονικών χωρών, άρα να αξιοποιηθεί η γεωγραφική σου θέση. Από την εξωτερική πολιτική της χώρας μας ακυρώνεται πραγματικά το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης της Θράκης. Μετά, όταν η Θράκη, ας το πούμε, από ό,τι φαίνεται, εκ των πραγμάτων, από τη γεωγραφική της θέση, θα είναι δρόμος μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου, δρόμος μεταφοράς ενέργειας δηλαδή, και έχεις αυτή τη θέση μέσα στην υπεριαλιστική πυραμίδα, πώς το λένε, αυτές τις συνεργασίες και τις σχέσεις με τις άλλες ισχυρές χώρες της υπεριαλιστικής πυραμίδας που λέμε, Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν μπορεί ο λαός να είναι ήσυχος και να αισθάνεται ήσυχος επειδή είναι στη Θράκη, επειδή η Θράκη συνορεύει με άλλες χώρες, εξ αντικειμένου θα ωφεληθεί από αυτό. Μπορεί να βλαφτεί εξαιτίας αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής. Ακόμα και οι διάφορες συμμαχίες που γίνονται με τη Ρωσία, με την Κίνα, που έρχονται, αγοράζουν αεροδρόμια, αγοράζουν λιμάνια, θα κάνουν καταστάσεις κτλ. Δεν σε εξασφαλίζουν, γιατί ακριβώς σήμερα πρέπει να είναι κανείς πολύ απολιτικ ή πολύ τυφλός πολιτικά για να μην βλέπει ότι η όξυνση των αντιθέσεων, των ανταγωνισμών ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις επηρεάζει και τους ανταγωνισμούς μέσα στη χώρα μας, αλλά και τη θέση της χώρας μας, εφόσον αυτή προτιμάει να συμμετέχει με τη μια ή με την άλλη μερίδα. Γι' αυτό εμείς λέμε και καλούμε την εργατική τάξη και το λαό γενικά, και μέσα από την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ, ακριβώς να ενισχύσει εκείνη την πολιτική δύναμη που λέει, που καλεί το λαό να αγωνιστεί με τη δικιά του σημαία, για τα δικά του ταξικά συμφέροντα. Και όχι για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Είτε του ενός είτε του άλλου. Τελευταίο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με την ιεράρχηση των προβλημάτων που χρήζουν επίλυσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, στη Ροδόπη. Εμείς, τι θα μου λέγατε. Εμείς πολλές φορές έχουμε κάνει ερωτήσεις, δηλαδή η ενίσχυση του ΚΚΕ έχει να κάνει όχι μόνο με την υλοποίηση του σχεδίου του, του στόχου του, που είναι, είπαμε, ρεαλιστικός και αναγκαίος, αλλά έχει να κάνει και με την ενίσχυση οποιασδήποτε προσπάθειας αγωνιστικής των εργαζομένων, του λαού γενικότερα, για την επίλυση μικρότερων, μεγαλύτερων προβλημάτων, για την αντιμετώπιση μέτρων αντιλαϊκών που είναι στο δρόμο και έρχονται, την παρεμπόδισή τους, την καθυστέρησή τους κτλ. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, αυτής της δράσης του κόμματος, έχουμε κάνει πολλές ερωτήσεις. Ένα πολύ έτσι επίκαιρο παράδειγμα, που σχέθηκε ο κύριος Σαμαράς, θα φτιάξει και τις ράμπες που υπάρχουν. Γι' αυτό το θέμα έχει 20 χρόνια που κάνουμε ερωτήσεις και ακόμα δεν έχει γίνει. Είναι υποσχέσεις έτσι προεκλογικές περισσότερο, ας το πούμε. Δεν έχουν σκοπό. Ή θα χρειαστεί μεγάλη κινητοποίηση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η αγροτική οικονομία, είπαμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να πληρώνουν αυτά που υπόσχονται έγκαιρα, όπως είναι η επιστροφή του ΦΠΑ για παράδειγμα, οι έμποροι να πληρώνουν αυτά που οφείλουν και καθυστερούν,
να διεκδικήσει η Ελλάδα, έστω στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτερες τιμές για ορισμένα αγροτικά προϊόντα όπως είναι τα καπνά, ή να εξασφαλίσει τιμές που να μπορούν να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα της μειονότητας, όπως είναι η εκλογή του μουφτή, όπως είναι τα βακούφια, όπως είναι η μειονοτική εκπαίδευση. Επιτέλους να δοθεί μια λύση, αφού όλοι λίγο πολύ τα βλέπουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς έχουμε διατυπώσει πολλές φορές και επανειλημμένα τις θέσεις μας για αυτά τα ζητήματα. Έχουμε, πώς το λένε, τα ζητήματα της υγειονομικής περίθαλψης, τα ζητήματα της μόρφωσης βέβαια που είναι γενικότερα. Έχουμε τα ζητήματα της τοπικής διοίκησης που φυτοζωεί στην κυριολεξία μέσα από τις συνεχόμενες περικοπές, που η δράση της τοπικής διοίκησης έχει και μια αντανάκλαση στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μιλάμε για τα μαγαζιά που κλείνουν, για την υπερβολική φορολόγηση των μικρομεσαίων στρωμάτων που πάνε να τους ρίξουν τη λάσπη ότι αυτοί φταίνε που έγινε το χρέος, που κλέβαν τις εφορίες κτλ. Έχει ζητήματα που το κόμμα στάθηκε και θα εξακολουθεί να στέκεται δίπλα και να στηρίζει και να βοηθάει μέσα από τη σκοπιά βέβαια του στόχου του. Και πραγματικά το πιστεύω απόλυτα. Όταν παλεύεις για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, δηλαδή της εξουσίας που σήμερα μας κάνει τη ζωή από κακή, ακόμα πιο κακή και χειρότερη, μας την εξαθλιώνει, τότε μπορείς να κερδίσεις περισσότερα από αυτά τα καθημερινά ζητήματα που μας κάνουν λίγο καλύτερη αυτή την, ας το πούμε, τη μαυρίλα που βλέπει σήμερα ο λαός μπροστά του. Ας πούμε ότι είναι κάποιες πίθες φωτός αυτή η αντιμετώπιση κάποιων τέτοιων καθημερινών προβλημάτων. Μάλιστα. Και αυτό πραγματικά το πιστεύω, γιατί πολλές φορές και το ακούς. Έλα μωρέ τώρα, άσε τώρα το μονομερίδιο, άσε τώρα την κοινωνικό, άσε το σοσιαλισμό, εδώ δες να πάρουμε κανένα φράγκο. Μα ακριβώς αυτό το φράγκο που ζητάει κάποιος θα το κερδίσει ευκολότερα εάν διεκδικήσει σωστές σύμφωνα πολιτικές. Με τις ανάγκες του και πραγματικά διεκδικήσει αυτά που μόνο με αλλαγή εξουσίας μπορούμε να έχουμε. Κύριε Φακερίβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Και εγώ ευχαριστώ.